Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ενημερωτική εκπομπή Υπάρχει Θέμα ξεκινά τώρα, περίπου για μια ώρα θα είναι μαζί σας με ενδιαφέροντα θέματα στην καταγραφή και τη συζήτηση η οποία γίνεται από το βήμα της. Ο κύριος Σπύρος Νεράτζης που είναι απόψε μαζί σας και μαζί μας και είμαστε μαζί εδώ στο στούντιο, δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε και είναι εδώ. Καλησπέρα. Ξέρω ότι το πρόγραμμά του όλες τις προηγούμενες μέρες ήταν πολύ πιεσμένο. Μοιράσατε και κομποστοποιητές, έτσι, μέχρι αργά χθες το βράδυ. Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Βεβαίως, μοιράζουμε κομποστοποιητές. Μια φορά τη βδομάδα πάμε και στα χωριά, στις κοινότητες, για να δώσουμε και εκεί, κυρίως τις απομακρυσμένες. Μου λέγατε ότι ο κομποστοποιητής γίνεται ανάρπαστος στην περιφέρεια και επιπλέον το μέγεθός του δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Είναι 250 λίτρων. Βεβαίως. Στην περιφέρεια όχι μόνο γίνεται ανάρπαστος, αλλά γνωρίζουν και τη διαδικασία. Λογικό είναι. Γιατί κάνανε τη διαδικασία αρκετοί. Οι μεγαλύτερες ηλικίες. Οριακά με εμάς. Ναι. Ναι. Κάνουν τη διαδικασία, τη γνωρίζουν. Μου έκανε εντύπωση που μιλήσαν και για ποσοστό υγρασίας. Πράγματα δηλαδή που το έχει κοιτάξει. Τι βάζεις μέσα προκειμένου να δημιουργείς κομπόστ. Δηλαδή στην πραγματικότητα λείπασμα ή χώμα για λουλούδια, για φύτεμα και τα λοιπά. Για τον κήπο. Καλώς ήρθατε και ήσασταν ένας από τους δύο εισηγητές, εσείς και η κυρία Τσιμπούλη, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Τρίτη, σχετικά με την αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών. Είδα την επόμενη μέρα την αντιπολίτευση Σύμπασα να είναι πολύ δεκτική και επιθετική απέναντί σας. Μάλιστα, είδα ότι η κυρία Ιδρέου δικαιολόγησε το γεγονός ότι δεν έκανε αναπροσαρμογή για τον απλούστατο χρόνο λόγω ότι είχαμε 2 χρόνια COVID και μετά είχαμε κάποια άλλα θέματα τα οποία δεν επέτρεπαν στην δική της Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε δομικές αλλαγές στα τέλη και μάλιστα ήταν πολύ αρνητική σε αυτές τις αυξήσεις τις οποίες έχετε αποφασίσει να πάρετε. Θα ήθελα λοιπόν να κουβεντιάσουμε για το τι είναι αυτές οι αυξήσεις. Καταρχήν, αναγκαστήκαμε να κάνουμε αυξήσεις και σε αυτό το ύψος, γιατί είναι συσσωρευτικά. Από το 2007 για τη Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων και από το 1999, 25 χρόνια πριν, για τις άλλες δημοτικές ενότητες, δεν κάναμε καμία αύξηση. Έχουμε το ίδιο κοστολόγιο και γι' αυτό ακούγεται λίγο μεγάλη η αναπροσαρμογή τώρα. Αν κάποια δημοτική αρχή είχε καταφέρει να κάνει αναπροσαρμογή τιμών, θα ήταν πολύ μικρότερη αναπροσαρμογή τώρα. Αναπροσαρμογή και εξορθολογισμός, μου λέγει ο κύριος Βελβέρος. Βεβαίως, εξορθολογισμός. Μία δημοτική ενότητα των ΦΕΑΚΟΝ, η αύξηση στο υγειακό ήταν 32% στο μεγαλύτερο. Γιατί στη δημοτική ενότητα ΦΕΑΚΟΝ, όπως και στη δημοτική ενότητα Κερκύρων, ήταν πολύ υψηλό το τιμολόγιο σε σχέση με τις άλλες δημοτικές ενότητες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ήταν το διπλάσιο από δημοτική ενότητα Μπενιτσών, Αχιλίων, Παρελίων, Παλοκαστριτών. Τιμές 0,75 το τετραγωνικό μέτρο το χρόνο, ενώ στη δημοτική ενότητα. Το τετραγωνικό μέτρο, συγγνώμη κύριε Αντιδήμαρχε, του καταστήματος. Του σπιτιού. Του σπιτιού. Για το κατάστημα έχουμε, ναι, σε αυτές τις δημοτικές ενότητες ήταν 1,90. 1,90. Το κατάστημα. Το κατάστημα. Δηλαδή. Αλλά εσείς μετράτε το κατάστημα ή, τον χώρο που χρησιμοποιεί. Εδώ είναι. Διότι το κατάστημα μπορεί να είναι 10 τετραγωνικά. Ωραία. Και ο χώρος ο εξωτερικός να είναι 150 τετραγωνικά. Αν είναι ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δηλαδή ένα εστιατόριο κτλ. Σε έναν χώρο 150 τετραγωνικών, με συγχωρείτε πάρα πολύ, έχει 30-40 τραπέζια. Του τέστην παράγει έναν πολύ μεγάλο αριθμό απορριμμάτων. Εδώ είναι η αδικία του νόμου με τον οποίο όμως πάμε να εφαρμόσουμε. Δηλαδή, εμείς θα πάμε να εφαρμόσουμε ένα νόμο. Πάμε να κάνουμε αναπροσαρμογή τιμών. Έχουμε ένα νόμο που είναι άδικος. Και ο νόμος προβλέπει το δομημένο περιβάλλον. Ακριβώς. Τον στεγασμένο χώρο του καταστήματος. Έχει 50 τετραγωνικά σε αυτές τις δημοτικές ενότητες, πλήρωναν 95 ευρώ το χρόνο. Ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή οποιαδήποτε επιχείρηση, 95 ευρώ το χρόνο για 50 τετραγωνικά. Την ίδια ώρα που σγουράδες, σπαρτίλα, ζυγό, πλήρωναν 170 ευρώ.
το δομημένο χώρο με βάση την οικοδομική του άδεια. Βεβαίως, αυτά που είναι δηλωμένα. Αυτά που είναι δηλωμένα, βεβαίως, δεν μπορούμε να... Κοιτάξτε. Αυτά που είναι δηλωμένα. Κοιτάξτε. Επειδή παρικούμε στην Ιερουσαλήμ και λίγο πολύ, εσείς και εγώ έχουμε αντίληψη. Ωραία. Τι έχει γίνει οικοδομικά σε ολόκληρη την Κέρκυρα. Με μία ευθύνη του κράτους και με μία ευθύνη των εποπτικών αρχών της αυτοδιοίκησης σε κάποιες των περιπτώσεων. Έχω βγάλει εγώ μία άδεια. Ξέρετε, έχουμε το απίθανο φαινόμενο να έχουν εκδοθεί οικοδομικές άδειες σε 4 στρέμματα, τα οποία δεν ανήκαν στον ιδιοκτήτη της. Ναι, βάλαμε και το οικόπεδο του γείτονα κτλ. Και τώρα με το χτηματολόγιο γίνεται της πόπης, έτσι. Δηλαδή τώρα θα αποκαλυφθεί τι υπάρχει και πόσο υπάρχει. Ωραία. Έβγαλα 100 τετραγωνικά. Δεν χτίζω 100 τετραγωνικά. Χτίζω 200 τετραγωνικά. Όμως... Στη ΔΕΗ που παίρνουμε τα στοιχεία. Στη ΔΕΗ που πήρα το ρεύμα ήταν 100 τετραγωνικά. Εγώ και επομένως, δηλαδή, σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί ξεκίνησε, πηγαίνει Τρεπεκλή, να υπάρξει μια μέτρηση του δομημένου οικοδομικού και δραστηριοποιούμενων και χώρου που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Και αυτό δεν προχώρησε. Δεν προχώρησε σε μεγάλο βαθμό. Προχώρησε σε ένα βαθμό. Όμως, γιατί μας κάνει περιέργεια το ότι δηλώνουμε. Πάμε με τα στοιχεία που έχουμε με τη ΔΕΔΙΕ, όταν οι δημοτικές αρχές, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι υποχρεωμένοι βάσει νόμου τα ανταποδοτικά τέλη να τα προσαρμόζουν προς τα πάνω, προς τα κάτω ή μηδέν κάθε χρόνο. Είναι νομική μας υποχρέωση όλων των δημοτικών σύμβουλων. Από πότε, με νομοθεσία του πότε? Το 75. Α. Είναι υποχρέωσή μας κάθε χρόνο. Ναι, αλλά, γιατί είναι ανταποδοτική υπηρεσία. Είναι υποχρέωση. Είναι υποχρέωση, αλλά δεν γίνεται. Βεβαίως. Γι' αυτό το λέω. Αν εμείς οι αυτοδιοικητικοί δεν δείξουμε το παράδειγμα και να είμαστε νόμιμοι. Σου λέει η κυρία Ιδρέου, εντάξει, ήταν νομική μου υποχρέωση. Αλλά εγώ έκρινα ως δήμαρχος και ως δημοτική αρχή και ως δημοτική παράταξη ότι ο κόσμος δεν δούλεψε το καλοκαίρι λόγω του COVID, 1-2 χρόνια, λόγω της αύξησης, λέει, του ενεργειακού κόστους. Και αποφασίζω να μην κάνω έργα. Να μην κάνω έργα. Γιατί δεν μπορεί να τα πληρώσει απλώς. Να μην κάνω έργα, να μην έχω κοινωνική παροχή ή να μην πληρώνω και να τα μεταφέρω σε άλλη χρήση και να μην κάνω αύξηση. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Ναι. Υποχρέωση. Καλά, όμως... εδώ εκεί υπάρχει ένα ερώτημα για τους πρώην. Γιατί δεν κάματε ανακύκλωση όταν υποσχεθήκατε ανακύκλωση 50% και παραδώσατε 5%. Και όλα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ, έγινε πιο πλούσιος ο εργολάβος, διότι του δίναμε μεγαλύτερο όγκο να μεταφέρει σκουπίδια. Ναι, έτσι. Το λάθος ήταν το ότι ανακοίνωσε το 50%, γιατί είναι πολύ υψηλός ο στόχος αυτό. Αυτό το είπε, εγώ το είπα. Εντάξει. Δίπλα της ήταν χαρούμενος ο Γκίκας τότε, γιατί τη στήριζε, και ο Μητσοτάκης και τα λοιπά. Okay. Τώρα, αυτό που ήθελα να τονίσουμε. Και είναι... εσείς την είχατε στηρίξει. Βεβαίως. Σε ορισμένα κομμάτια, γιατί στη διαχείριση των απορριμμάτων τα λέγαμε από τότε και είχαμε και. Τις χαρίσατε και αντιδήμαρχο. Ναι, και είχαμε και. Δεν τις χαρίσατε και αντιδήμαρχο. Άλλα λέγατε εσείς και ο άλλος δημοτικός σύμβουλος της παράταξης και άλλα έκανε και ψήφισε ο κύριος Βαρούχας. Σε ορισμένα, δηλαδή, θαυμάσαμε πράγματα. Σε ορισμένα θέματα. Στην προηγούμενη τώρα, δημοτική περίοδο. Η μεγάλη διαφορά της ψαλίδας μεταξύ εσόδων και εξόδων των ανταποδοτικών τελών δημιουργήθηκε το 2021. Μέχρι τότε η ψαλίδα, η διαφορά εσόδων-εξόδων ήταν 2,5 με 3 εκατομμύρια. Μέσα στον Αύγουστο του 2021, με το που άλλαξε η διαχείριση των απορριμμάτων και μεταφορά, το έλλειμμα αυξήθηκε κατά 7 εκατομμύρια. 3,5 εκατομμύρια η μεταφορά και 3,5 εκατομμύρια η διαχείριση. Γιατί μέχρι τότε, μέχρι τον Αύγουστο του 2021, τα οδηγούσαμε στο τεμπλόνι με 57 ευρώ τον τόνο και μετά πήγαμε στην ορθολογική διαχείριση, όχι μόνο η μεταφορά, μισά-μισά, και πήγαμε στα 212 ευρώ σημερινή. Λοιπόν, εσείς βρήκατε, αν θυμάμαι καλά, μία οικονομική πραγματικότητα η οποία υπόκειτο στα εξής δεδομένα. Το 80 με 85% των εσόδων του Δήμου να πηγαίνουν στα σκουπίδια. Έτσι. Δηλαδή, να μην μένει επί της ουσίας δραχμή για να ρίξεις ένα τεχνικό μία πρόγραμμα... καταρέλα τσιμέντο. Ακριβώς. Να μην σακατεύω τα ποδάρια μου στο πεζοδρόμιο ή στον δρόμο του χωριού μου. Βεβαίως. Και είπατε ότι από τη στιγμή που αυτό το πράγμα δεν μπορώ εγώ να το υποστηρίξω μη κάνοντας έργα,
πάω σε αναπροσαρμογή των τελών. Δηλαδή, έλα εδώ κύριε, θα πληρώσεις. Και να είμαι και νόμιμος. Παραπάνω. Γιατί... Και θα είμαι και νόμιμος. Ωραία. Και θα δείχνω και το παράδειγμα. Λέει όμως, όχι ο πονηρά, ο καλοπρόαιρετα σκεπτόμενος. Και δεν λέω για αυτούς οι οποίοι πρέπει να απαντήσουν, αλλά για εκείνους οι οποίοι σας στήριξαν και σας ψήφισαν. Γιατί δεν προχωράτε σε αυτό που είχατε πει δυναμικά στην ανακύκλωση, προκειμένου να είσαστε, να πληρώσετε λιγότερα στη μεταφορά και επομένως να έχετε οικονομικά περιθώρια να κάνετε έργο. Βεβαίως. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ανακύκλωση, όμως όταν λυθούν ορισμένα προβλήματα που υπάρχουν με τον αποδέχτη. Ο αποδέχτης είναι το ΚΔΑΗ. Το ΚΔΑΗ είναι το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, το οποίο είναι στο Τεμπλόνι. Στο Τεμπλόνι. Και το διαχειρίζεται μέχρι τώρα η ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης. Μάλιστα. Και... ιδιωτική εταιρεία, η οποία έχει σύμβαση με τους αυτοδιοικητικούς. Δεν είναι ιδιωτική, είναι φορέας, είναι κρατικός φορέας. Κρατικός φορέας είναι... είναι με την αιγίδα του κράτους. Ελληνική εταιρεία αξιοποίηση ανακύκλωση. Ξέρω ότι υπάρχει εκεί πέρα ιδιώτης. Και είναι και οι Δήμοι μέτοχοι σε αυτό ναι, το φορέα. Ναι, είναι πολλά μαζί. Όμως τώρα τη διοίκηση του ΚΔΑΗ, η λειτουργία του ΚΔΑΗ θα περάσει στο ΦΟΣΔΑ. Είναι 19 ετών τα μηχανήματα που είναι εκεί. Χρειάζεται... δηλαδή η γραμμή ανακύκλωσης δεν υποστηρίζει δυναμική ανακύκλωση, αυτό όχι, μου λέτε. Βεβαίως. Ωραία. Βεβαίως. Εμείς, σαν Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και τα είχε και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, έχουμε stop, έχουμε φραγμό στις ποσότητες που πρέπει να οδηγήσουμε εκεί. Αλλά το φραγμό, συγγνώμη, δηλαδή δικαιολογείται το 5% της ανακύκλωσης. Εγώ θα σας πω παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα δεν μπορούσαμε να αδειάσουμε τις πρέσες στην ανακύκλωση. Γιατί οι προηγούμενοι δεν έκαναν αυτό το οποίο μου λέτε τώρα, γιατί πληροφορήθηκα ότι ο κύριος Περιφερειάρχης κάλεσε τους δημάρχους, βεβαίως, είπε αυτό το ΚΔΑΗ δεν μπορεί να δώσει παραπάνω. Δεύτερη γραμμή επεξεργασίας για διαλογή, βάλτε χρήματα για να μπορέσουμε να κερδίσουμε χρήματα τελικά. Βεβαίως. Από τη μεταφορά των απορριμμάτων. Αυτή είναι... γιατί δεν έγινε αυτό την προηγούμενη φορά. Αυτό δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν έγινε. Είχε υπογράψει όμως ο ΦΟΣΔΑ. Ο ΦΟΣΔΑ είχε υπογράψει την παραλαβή του ΚΔΑΗ από τον Μάρτιο του 23. Από τον Μάρτιο του 23 έπρεπε να είχαν γίνει τέτοιες ενέργειες. Να είχαμε παραλάβει το ΚΔΑΗ και να είχε γίνει ο εξυγχρονισμός. Με δεύτερη γραμμή παραγωγής, με καινούργια διαγωνιστική διαδικασία για ανάδοχο. Τι λέτε. Και να είναι... από το Μάρτιο του 23. Βεβαίως. Από τότε η ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης ήθελε να μεταφέρει τη λειτουργία του ΚΔΑΗ και το αποδέχτηκε το ΚΔΑΗ ο ΦΟΣΔΑ. Το αποδέχτηκε. Και τι έκαναμε από το 23 μέχρι τώρα. Στο ΦΟΣΔΑ είναι και ο Δήμος της Κεντρικής Κέρκυρας, ναι. Νομίζω ότι πρόεδρος δεν είναι η κυρία. Δεν ήταν η κυρία Ιδρύα. Ήταν η κυρία Ιδρύα. Δεν ήταν η κυρία Ιδρύα. Ναι, ναι. Και δεν κάμανε κάτι. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω γιατί. Ξέρω ότι δεν κάμανε τίποτα. Και πηγαίναμε σε παρατάσεις λειτουργίας του ΚΔΑΗ μέχρι που. Τώρα πιστεύω από αυτό το μήνα ή τον άλλο θα το αναλάβει. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτή η αύξηση, μπορεί να μου το εξηγήσετε πρακτικά και ουσιαστικά, διότι αυτό καίει τον κόσμο και τον ενδιαφέρει. Όχι εκείνον ο οποίος είναι λαμόγιο και ο οποίος έχει τύπη σε ένα μαγαζί 50 τετραγωνικά, στην πραγματικότητα όμως έχει 200 τετραγωνικά και το ίδιο ισχύει και για σπίτια, εδώ που τα λέμε, εντάξει, ωραία. Τι σημαίνει πρακτικά αυτή η αύξηση. Ποσοστιαία. Τη μεγαλύτερη αύξηση την έχουν οι δημοτικές ενότητες που ήταν πάρα πολύ χαμηλά και πληρώνουν 0,75 και πολλές θα πάνε τώρα στο 1,80 το τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή εκεί ένα σπίτι 100 τετραγωνικών που πλήρωνε 75 ευρώ το χρόνο, ενώ άλλα σπίτια πληρώνανε 140, τώρα σε γεωγραφική ζώνη στην Α θα πάνε στα 180 ευρώ το χρόνο. Για αυτόν που πλήρωνε 140 είναι μικρή αύξηση. Για αυτόν που πλήρωνε 75 είναι μεγάλη. Αλλά τόσα χρόνια τον χρηματοδοτούσε όλες οι υπόλοιπες κοινότητες. Ναι. Τώρα, στα μαγαζιά εστίασης και ξενοδοχεία, εκεί είναι η μεγαλύτερη αύξηση. Όμως έχουν αυξηθεί τα κόστη. Εκεί στη δημοτική ενότητα που πλήρωναν 5,95 ήταν το τιμολόγιο, έχει πάει στα 16 ευρώ από τα 6 στα 16. Και εδώ. Όταν λέτε 5,95, εξηγήστε τα. Μία επιχείρηση 100 τετραγωνικών μέτρων θα πλήρωνε 597 ευρώ το χρόνο. Τώρα θα πληρώσει 1.600. Είναι μεγάλη αύξηση. Ναι, δεν είναι πολλές επιχειρήσεις που είναι 100 τετραγωνικά. Για ένα κατάστημα εστίασης και δεν είναι όλα ναι. Στην πρώτη γραμμή
Βεβαίως. Κοιτάξτε, είναι το πόσο παράγουν. Τους δίνει βέβαια ο νόμος τη δυνατότητα, όχι εμείς, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα να πληρώνουν εποχικά. Δηλαδή, αν εποχικό κατάστημα. Βεβαίως θα κάνει την ανάλογη αίτηση. Τώρα μιλάμε και για τον τρόπο για να κάνουμε τη ζωή όλων πιο εύκολη και των πολιτών και των υπηρεσιών του Δήμου, με τον τρόπο που θα λειτουργήσει το σύστημα, ώστε η δήλωση που θα κάνει να σπερδίται γρήγορα και να πληρώνει. Επομένως, για το διάστημα θα πληρώσει που συμμετέχει. Τα μισά χρήματα. Τα μισά χρήματα. Αφού έχει λιγότερο. Κοιτάξτε, έχουμε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Δεν μπορεί άραγε να εφαρμοστεί ένα σύστημα όπου πληρώνω με βάση αυτό το παραγόμενο σύστημα, όγκο μου. Βεβαίως. Και η κυβέρνηση δηλαδή ίδια. Δηλαδή, εγώ είμαι νοικοκύρης, κάνω στο σπίτι μου, μοιράσατε κομποστοποιητές. Εγώ έχω ένα σπίτι αγροτικό και σε αυτό το αγροτικό σπίτι, ό,τι είναι βιολογικό, το βάζω στον κομποστοποιητή μου. Ό,τι είναι πλαστικό, το βάζω μια σακούλα με πλαστικά κτλ. Και κάνω μια σοβαρή και σωστή για το περιβάλλον και για την ίδια μου τη ζωή διαχείριση. Αν τελικά μένει ένα σακουλάκι υπολείμματα στη διάρκεια μιας εβδομάδας, να το πληρώσω, ρε παιδάκι. Ωραία. Αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Αυτός έχουν ακολουθήσει τα περισσότερα κράτη. Ναι. Αυτό έχει αποδεχτεί και η κυβέρνησή μας. Διαχρονικά, το κράτος μας, διαχρονικά, ότι είναι το πιο σωστό, δεν έχει ολοκληρωθεί το νομοθετικό πλαίσιο. Πολύ καλά να τα λέμε, αλλά όταν θα πάμε να συντάξουμε και να πούμε πώς θα τα χρεώσουμε, πάμε βάσει των νόμων που ισχύουν τώρα. Σύμφωνα. Και δυστυχώς ισχύει ο νόμος του 75 που είναι με τα τετραγωνικά. Ναι. Όταν ολοκληρωθεί και η κυβέρνηση προς τα εκεί πάει, δεν έχει ολοκληρωθεί το νομικό πλαίσιο. Οπότε πώς θα πάει. Καλά, η κυβέρνηση πάει και προς αλλού. Δεν ξέρω αν βλέπετε τις δημοσκοπήσεις. Μια χαρά πάει. Δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, είναι το ελληνικό κράτος. Έχει αντίπαλο τον κανένα. Ναι, ο Ρυπαίνων πληρώνει, είχε έρθει στην επιφάνεια από όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Ο κανένας είναι επικίνδυνος, να τον προσέξετε. Ναι. Διότι ο κανένας στράβωσε τον πολύφημο, τον Κύκλωπα. Το θυμάστε, έτσι. Το θυμάμαι, ναι. Ναι. Λέω λοιπόν, μου λέτε ότι έχουμε αφενός μεν μία περιφερειακή αρχή, Ρόδη Κράτη Αγκαροπούλου, μία δημοτική αρχή του Δήμου της Κρητικής Κέρκυρας. Δεν ξέρω αν στο διαβαθμιτικό ΦΟΣΔΑ συμμετείχε και ο κύριος Μαχημάρης και ο κύριος Λέσης στην προηγούμενη περίοδο. Συμμετείχαν, αλλά με διάφορες. Συμμετείχαν, αλλά δεν έβαλαν ζήτημα το ΚΔΑΗ να εξυγχρονιστεί, διότι όταν μου λέτε ότι από το 1993 είχε υπογραφεί σύμβαση και δεν προχώρησε. Από το 23. Από το 23, συγγνώμη. Είχε υπογραφεί σύμβαση και δεν προχώρησε. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Μας άρεσε σε όλους. Όλα μαζί που πλήθηκαν και έχουν εγκυκλώσει. Είναι και διαχρονικά, γιατί το ΚΔΑΗ δουλεύει με παρατάσεις τη σύμβαση από το 2018. Ωραία. Εντάξει. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Εντάξει, ωραία. Πάμε τώρα παραπέρα. Αυτή την απόφαση την οποία πήρατε τώρα, θα την μορφοποιήσετε από 1η-1η-2025. Έτσι λέει και η νομοθεσία. Μέχρι από τον 1η-1η-2025. Μέχρι τον Οκτώβριο παίρνουμε τις αποφάσεις βάσει των απολογιστικών στοιχείων που έχουμε. Κάθε χρόνο. Μέχρι 30 Νοεμβρίου στέλνουμε στη ΔΕΗ τους πίνακες, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη δουλειά που πρέπει να γίνει τώρα πίσω, και μετά από 1η-1η εφαρμόζει η ΔΕΗ τη νέα χρέωση. Αυτός που έχει ένα σπίτι, ένας νοικοκύρης, διότι εντάξει, άμα είσαι επιχειρηματίας, έχει το επιχειρήν διάφορες υποχρεώσεις. Και το χαρτί αυξήθηκε στα τυπογραφεία που ξέρω εγώ, και το ηλεκτρικό ρεύμα αυξήθηκε, και στα εστιατόρια ο σερβιτόρος παίρνει περισσότερα χρήματα. Όλα αυτά μαζί, αλλά και οι τιμές αυξήθηκαν. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Ωραία, πάμε. Σε ένα σπίτι λοιπόν, στο τάδε χωριό, 100 τετραγωνικών, τι σημαίνει αυτή η αύξηση? Στους δήμους που αναφέρατε ότι έπρεπε να γίνει ένα προσαρμογή, διότι 15-20 χρόνια ήταν παγωμένες οι τιμές. Σε ένα σπίτι πρακτικά θα πληρώνει 180 ευρώ το χρόνο. Το χρόνο. Δηλαδή πλήρωνε 10-12 ευρώ το μήνα. Το μήνα. Σε 100 τετραγωνικά. Και αν θα είναι σε άλλη περιοχή που δεν θα έχει παραλιακό μέτωπο στην ενδοχώρα, θα πληρώνει 150. Και αν θα είναι και σε ορεινές περιοχές, εκεί είναι ακόμα πιο φθηνό το τιμολόγιο. 1,25 θυμάμαι. Δηλαδή θα πληρώνει 125 ευρώ. Με βάση τα δηλωμένα τετραγωνικά. Τα δηλωμένα, πάντα. Πάντα. Ναι. Πάντα. Εμείς μπορούμε να πάμε μόνο με αυτά που έχουμε στοιχεία. Ναι. Το τι έχει κάνει, το τι έχει κάνει ο άλλος, δεν μπορούμε να το. Μπορείτε να το ελέγξετε. Όχι, δεν μπορείτε. Με άλλο τρόπο και άλλες υπηρεσίες.
Αλλά τώρα όταν φτιάχνουμε ένα νόμο. Μπορείτε να το ελέγξετε, μπορείτε. Διότι η αδικία συνεχίζει να υπάρχει. Ναι, όταν φτιάχνουμε. Όταν σήμερα έχουμε την. Τώρα στην Ιερουσαλήμ παρικούμε. Ναι, έβγαλα οικοδομική άδεια για να φτιάξω ένα συγκρότημα ανοικιαζομένων και είναι 400 τετραγωνικά η άδεια μου και έχω φτιάξει 3.000 τετραγωνικά μέτρα. Ναι, όταν όμως φτιάχνουμε μια κανονιστική, πρέπει να πάμε με κάποιους κανόνες. Ναι, λέω για τον έλεγχο. Λέω για τον έλεγχο. Λέω για τον έλεγχο. Δηλαδή, ο Ζηνιάτης, ο οποίος πληρώνει στο Δήμο 10 ευρώ, θα έπρεπε να πληρώνει 1.000 ευρώ. Δεν πρέπει να το ελέγξει ο Δήμος. Νομίζω ότι σίγουρα πρέπει να το ελέγξει και για άλλες καταστάσεις, όχι μόνο για αυτό. Και για άλλες καταστάσεις. Εγώ το λέω στο πρακτικό κομμάτι. Δηλαδή, του τι συνεισφέρει ο καθένας. Όταν ζητάτε από τον βιοπαλαιστή της καθημερινότητας ένα δεκάρικο το μήνα για την καθαριότητα, ακόμη και αν είναι νοικοκύρης και κάνει και ανακύκλωση και ευαίσθητος κτλ., δεν πρέπει να ζητήσετε λεφτά από εκείνον ο οποίος είναι πονηρός, ξύπνιος. Βεβαίως. Και. Βεβαίως. Και γι' αυτό θα πρέπει να απαιτήσουμε την κυβέρνηση το ρυπαίνον πληρώνει να πάει πολύ πιο γρήγορα. Πολύ πιο γρήγορα. Γιατί εγώ δεν θα σας πω μόνο για αυτή την αδικία που υπάρχει για αυτόν που έχει φτιάξει περισσότερα τετραγωνικά. Αν είμαστε οι δυο μας και έχουμε 100 τετραγωνικά σπίτια ο καθένας και στην ίδια περιοχή, αν εσείς έχετε μια πενταμελή οικογένεια, τετραμελή, τριμελή και παράγετε απορρίμματα γιατί τρώτε μέσα, και εγώ είμαι μόνος μου και πάω διακοπές, δεν μαγειρεύω μέσα και δεν παράγω σκουπίδια. Είναι άδικο. Θα πληρώσουμε τα ίδια όμως. Εγώ δεν μπορώ, το βλέπω σαν Δήμος εννοώ εγώ, δεν μπορώ να χρεώσω διαφορετικά. 100 τετραγωνικά έχετε εσείς, 100 εγώ, 100 με αυτό. Σύμφω. Είναι αδικία του νόμου, θα πρέπει να πάμε στο ρυπαίνον πληρώνει. Δεν εξαρτάται όμως από τους Δήμους, εξαρτάται από το νομοθετικό πλαίσιο που έχει. Και αν εγώ μένω σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικά και είμαι Σκρούτζ Μακντάκ και έχω εκατομμύρια εκατομμυρίων και ο άλλος έχει κληρονομήσει ένα σπίτι και μένει αυτός και η οικογένειά του, αλλά είναι βιοπαλαιστής του μεροκάμα του, πάλι άδικο είναι. Βεβαίως. Πάλι άδικο. Βεβαίως. Είναι, αν το δούμε στην πρακτική και ουσιαστική του πλευρά. Επομένως, από πρώτης πρώτου αναπροσαρμόζονται τα δημοτικά τέλη σε αυτή τη βάση. Είναι νόμιμη, διότι έχει προσβάλει την νομιμότητα των ενεργειών που πήρατε μέχρι να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και το καταγγέλει η αντιπολίτευση. Κυρίως η παράταξη της κυρίας Ιδρέου και του κυρίου Καρύδη. Καρύδη, ναι. Εμείς. Όταν ξεκινήσαμε την κανονιστική αυτή, πήραμε την γνωμοδότηση και από την νομική υπηρεσία του Δήμου και από όλες τις υπηρεσίες και οφείλω να τους ευχαριστήσω όλους γιατί το δουλεύουμε περίπου ένα χρόνο. Από το Δεκέμβρη του 23 ξεκινήσαμε. Γιατί χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και να είμαστε και όσο μπορούμε πιο αντικειμενικοί. Και είναι ξεκάθαρο, το παραδέχτηκε και η αντιπολίτευση μετά το τέλος της συνεδρίασης, μετά την παρουσίαση που κάναμε, ότι αυτή η κανονιστική που αφορά τα δημοτικά τέλη δεν εμπίπτει στους κανόνες των κανονιστικών. Δεν χρειάζεται πριν διαβούλευση, δεν χρειάζεται πριν ενημέρωση και συζήτηση με τα τοπικά συμβούλια, αλλά είναι στη διακριτική ευχέρεια της Δημοτικής Αρχής με τα τοπικά συμβούλια. Εμείς το κάναμε και μόνο η υποχρέωσή μας ήταν να καλέσουμε όλους τους προέδρους των τοπικών συμβουλίων με δικαίωμα ψήφου για την κοινότητά τους. Και τους καλέσαμε βέβαια, ακολουθήσαμε την νόμιμη διαδικασία. Μετά την παρουσίαση που κάναμε, η αντιπολίτευση, κυρία Ιδρέου, έθεσε θέμα μόνο, όχι νομιμότητας που έθετε μέχρι τότε, έθεσε μετά θέμα δημοκρατίας. Μάλιστα. Σαν τον κύριο Κασελάκη δηλαδή. Και ο κύριος Κασελάκης θέμα δημοκρατίας στο κόμμα του θέλει. Λέω λοιπόν το εξής. Μου είπε ο Δήμαρχος ότι από τη στιγμή που κάθε Οκτώβριο γίνεται ένας υπολογισμός του πού πάει οικονομικά ο Δήμος, αν τελικά λειτουργήσει εργοστάσιο, λειτουργήσει δεύτερη γραμμή και ουσιαστικά το σύστημα της δυναμικής ανακύκλωσης, τότε είναι πολύ πιθανόν να μπορεί ο Δήμος να πάει σε αναπροσαρμογή, αλλά μείωση. Και όχι αύξηση. Βέβαια, πότε θα προχωρήσετε την ανακύκλωση. Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω. Μιλάω ευθέως με το που θα μπορεί το ΓΔΑΗ να εξυπηρετήσει. Είσαστε έτοιμοι ως Δήμος. Όχι, δεν είμαστε έτοιμοι σαν Δήμος. Όμως και επειδή το ΓΔΑΗ θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα. Έχουμε. Πόσο διάστημα. Ελπίζω και εύχομαι να είναι κομπλέ για την επόμενη σεζόν. Για το σεζόν. Ωραία.
Μέχρι τότε εσείς όμως είμαστε σε επικοινωνία. Κάδους έχουμε, το μεγαλύτερο είναι. Σύστημα επικοινωνίας, ευαισθητοποίησης. Ακριβώς εκεί είναι η εκπαίδευση και το ανθρώπινο δυναμικό. Τόσο από πλευράς του Δήμου να έχουμε οργανώσει το σύστημα το δικό μας, όσο να εκπαιδεύσουμε και το προσωπικό. Μοιράσαμε τώρα τους κομποστοποιητές. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη δουλειά από θέμα οργάνωση, γιατί ξέρουμε πού πρέπει να πάνε. Θα πρέπει να έχουμε στοιχεία συνέχεια. Το ότι μοιράσαμε μέχρι τώρα, στο διάστημα σχεδόν ένα μήνα, 600 κομποστοποιητές, ήταν κάποια από τους εργαζόμενους του Δήμου που βάλαν πολύ πλάτη και γι' αυτό τα καταφέραμε και συνεχίζουμε με την ίδια δυναμική. Αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε το πλάνο μας στο πώς τα μοιράζουμε. Είπαμε να το μοιράζουμε μια φορά το μήνα. Έχουμε κάνει το μοίρασμα δύο φορές τώρα σε ένα μήνα και μοιράζουμε και καθημερινά. Ωραία, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Εντάξει. Αλλά εμείς θέλουμε να δούμε οι πολίτες και όσοι εκτίμησαν ότι μπορείτε να κάνετε μια αλλαγή στα δημοτικά πράγματα, δυναμική ανακύκλωση. Και να μπούμε ξανά. Διότι δοκιμάστηκε. Το θυμόσαστε, σας το έλεγα συνεχώς. Εγώ έχω ζήσει την προσπάθεια της Δημαρχίας Τρεπεκλή και προσωπικά του Σπύρου Ρίγκα, όπου τότε η ανακύκλωση είχε πάει σε πολύ ικανοποιητικότερα αποτελέσματα. Θυμάμαι καλά, γύρω στο 17%. Α, μπράβο. Και λέω, η κοινωνία ακολούθησε. Υποστήριξε την προσπάθεια. Ακριβώς. Η κοινωνία είναι έτοιμη. Και το κάνει και σήμερα. Απλά η ΚΑΔ είναι δίπλα-δίπλα. Πάω εγώ, κάνω ανακύκλωση στο σπίτι μου, αλλά πάει και η γειτόνισσα, η οποία χθες το βράδυ ξενύχθησε ακούγοντας τη τσάνη και ρίχνει. Ωραία. Αυτό θα αργήσει να αλλάξει. Όμως θα πρέπει εμείς. Είναι αναγκαίο να αλλάξει. Βέβαιως είναι αναγκαίο. Δεν μπορεί να κάνουμε πλούσιους τους εργολάβους που μεταφέρουν τα σκουπίδια. Όχι. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Αυτοί πλουτίζουν τελικά. Εμείς έχουμε βάλει δύο βασικούς κανόνες μέχρι τώρα. Πιάσαμε τον κανονισμό καθαριότητας, τον επικαιροποιήσαμε και βάλαμε και τη νομική μας υποχρέωση για τα τέλη καθαριότητας και το κριτήριο για να είναι βιώσιμος ο Δήμος για να έχουμε χρήματα. Είναι μεγάλο το στοίχημα του χρόνου για την ανακύκλωση. Και τα έργα που θα κάνουμε από τα χρήματα που θα εισπράξουμε και δεν θα απορροφάμε από το τεχνικό πρόγραμμα και εδώ. Τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ και εγώ. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα, επιστρέφουμε. Έχουμε ένα ακόμη θέμα στη ροή της εκπομπής. Υπάρχει θέμα. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεύτερη ενότητα της εκπομπής Υπάρχει Θέμα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Την έχουμε ξαναπροβάλει, αλλά θα την δείτε για μια ακόμη φορά. Την έχετε ζητήσει για ένα σπουδαίο ιστορικό μνημείο της πόλης Κέρκυρας, για ένα θρησκευτικό μνημείο και ένα αρχιτεκτονικό μνημείο. Και μάλιστα περιγράφει τη σπουδαιότητά του, τη σημαντικότητά του και την υπόστασή του στην πόλη της Κέρκυρας, ένα σπουδαίος άνθρωπος. Κύριος Γιάννης Πιέρης, ιστορικός ερευνητής, αλλά και επίτιμος πρόεδρος της Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας. Σημειώστε ότι το μήνα Νοέμβριο εκτιμάται ότι 25 του μηνός Νοεμβρίου που γιορτάζει η Αγία Κατερίνη θα είναι έτοιμος ο ναός να τον επισκεφτεί ο κόσμος και να λειτουργήσει και πλέον το κτίριο που ακολουθεί και παρακολουθεί αυτή την αστική δομή θα μπορέσει να λειτουργήσει με πνευματικό προσανατολισμό. Είναι ενδιαφέρουσα η συνέντευξη και με αυτήν, κυρίες και κύριοι, καλώς σας βράδυ. Κύριε Δήμαρχε, έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι αλήθεια, που έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον σε επίπεδο κτηριακό εδώ το σημείο που βρισκόμαστε, η Αγία Κατερίνη, ο Ιερός Ναός, πληροφορούμαστε ότι με επίβλεψη της αρχαιολογίας θα γίνει και η επανατοποθέτηση των εικόνων. Των εικόνων και όχι μόνον, γιατί είναι και διάφορα ιερά κοιμήλια και σκεύη τα οποία θα μεταφερθούν και θα τοποθετηθούν στην εκκλησία. Αλλά το πρωτεύον είναι η επανατοποθέτηση των εικόνων στο τέμπλο, που είναι εικόνες μεγάλης αξίας, καθώς η αστική μονή της Αγίας Εκατερίνης, η οποία είναι η ιδιοκτησία του Δήμου, περιήλθε σε αχρησία και ρήπωση επί πολλά χρόνια και ανακατασκευάστηκε με την επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού και παραδίδεται πλέον στο Δήμο και με τα σκεύη και τις εικόνες οι οποίες είχαν φυλαχθεί και συντηρηθεί εδώ και αρκετό καιρό και
Μετά από επικοινωνία και συνεργασία με την εφορία αρχαιοτήτων, ξεκίνησε η διαδικασία επανατοποθέτησης σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις επόμενες εβδομάδες. Είναι μια απαιτητική διαδικασία. Όσο και αν φαίνεται εκ πρώτης όψεως απλή υπόθεση, είναι μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία, η οποία είναι βέβαιο ότι θα έχει ολοκληρωθεί πολύ πριν τη γιορτή της Αγίας Εκατερίνης στις 25 Νοεμβρίου. Μάλιστα. Από εκεί και επί τόσο Δημοτική Αρχή, πώς σκοπεύετε να αξιοποιηθεί προς όφελος των δημοτών και συνολικά των πολιτών και των επισκεπτών του? Κοιτάξτε, η εκκλησία αυτή καθεαυτή θα λειτουργεί μια φορά το χρόνο, στην ημέρα της γιορτής. Διέχει όμως δίπλα από την εκκλησία της Μονής, έχει ένα κτίριο το οποίο θα αξιοποιηθεί πολλαπλά. Ήδη είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες του Δήμου στο κτίριο αυτό και υπάρχει και μια αίθουσα για τη διοργάνωση μικρής κλίμακας εκδηλώσεων, εξοπλισμένη, κατάλληλη για να γίνονται αυτού του είδους εκδηλώσεις, και θα φιλοξενήσουμε και διάφορες άλλες δραστηριότητες όπως και την Ιόνιο Ακαδημία, την Ιωνική Ακαδημία του 1808, στην οποία προεδρεύει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, ο κύριος Αναστάσιος Ιωάννης Μεταξάς. Κύριε Πιέρη, υπό την επίβλεψη της εφορίας αρχαιοτήτων Κέρκυρας, θα ξεκινήσει σε μερικές ημέρες, υπολογίζουμε, η διαδικασία επανατοποθέτησης των εικόνων στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης. Θα θέλαμε όμως να μας μιλήσετε, να μας δώσετε κάποια ιστορικά δεδομένα για αυτό το ναό. Δεν είναι μόνο ο ναός, είναι και τα χτίσματα γύρω από το ναό που αποτελούσαν από τη δημιουργία τους ένα αστικό μοναστήρι. Ένα μοναστήρι μέσα στον αστικό ιστό. Η δημιουργία της Μονής, της Αγίας Εκατερίνης, οφείλεται στον ιερομόναχο Νικόδημο Καροφυλάτο, ένα πρόσφυγα από το Ρέθυμνο της Κρήτης. Ξέρετε, την εποχή αυτή, μεταξύ του 1624 μέχρι το 1669, πάρα πολλοί πρόσφυγες, την εποχή του Κρητικού πολέμου, πάρα πολλοί πρόσφυγες από την Κρήτη κατέληξαν στην Κέρκυρα. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νικόδημος Καροφυλάτος, ο λογιότατος ιεροδιδάσκαλος Νικόδημος Καροφυλάτος, ο οποίος ήρθε από το Ρέθυμνο στην Κέρκυρα φέροντας μάλιστα εικόνες, τη βιβλιοθήκη του, και υποσχόμενος στη Βενετία ότι εάν του παραχωρήσει κάποιο εισόδημα κάποιας μονής, αυτός θα το ξεπληρώσει διδάσκοντας ελληνικά και λατινικά σε νέους της Κέρκυρας. Λοιπόν, αυτό το αστικό μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, από την ίδρυσή του μέχρι ουσιαστικά το κλείσιμό του το 1798, όταν οι Γάλλοι και το προσωρινό Δημαρχείο της Κέρκυρας δήμευσε την περιουσία της Μονής της Αγίας Εκατερίνης μαζί και με άλλα θρησκευτικά ιδρύματα, με τα εισοδήματα του Λατινεπισκόπου, με τα μοναστήρια της Λαμποβίτισσας, το μοναστήρι των Αγίων Θεοδόρων και άλλα πολλά ιδρύματα, κυρίως θρησκευτικά, που οι πρόσοδοι τους χρησιμοποιήθηκαν για την παιδεία. Ο Νικόδημος Καροφυλάτος λέει ξεκάθαρα, το είπα και πρώτα, το λέω ξανά, ότι θα δημιουργούσε ένα σχολείο στο οποίο πολλές γνωστές προσωπικότητες σε αυτό το διάστημα των 100 χρόνων της ζωής του μοναστηριού παρακολούθησαν μαθήματα ελληνικά και λατινικά στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης. Μία
αν είναι επιβεβαίωτη πληροφορία, μας, μου έχει, έφτασε μέχρι εμάς ότι στη Μονή της Αγίας Εκατερίνης παρακολούθησε μαθήματα και ο αναμορφωτής της σερβικής γλώσσας, ο Δοσίθεος Μπράκοβιτς, ο οποίος παρακολούθησε μαθήματα, φαίνεται ελληνικά, είναι ανεπιβεβαίωτη πληροφορία. Η μονή αυτή, όπως είπαμε, χτίστηκε από τον Νικόδημο Καροφυλάτο. Ο ναός είναι ένας κερκυραϊκός ναός, δηλαδή μία μονόκλητη βασιλική. Ο εικονογραφικός της διάκοσμος κατά κύριο κομμάτι ανήκει στο Στέφανο Τσανκαρόλο. Ο Στέφανος Τσανκαρόλος ήταν ίσως ο τελευταίος αξιόλογος εκπρόσωπος της κριτικής σχολής. Αυτός ο διάκοσμος σώζεται όλος, ευτυχώς, παρόλες τις καταστροφές που υπέστη ο ναός από αδιαφορία. Στο Δήμο ανήκει, γιατί το 1789 με την κατάργηση της μονής περιήλθε η περιουσία του θα λέγαμε σήμερα, στο δημόσιο. Μετά από τη δημιουργία της Επτανήσου Πολιτείας και μετά με τους αυτοκρατορικούς Γάλλους και εν συνεχεία του Ιωνίου κράτους, η Εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης, τα κελιά της Μονής και τα περιουσιακά στοιχεία, οι πρόσωποι δηλαδή που είχαν, ανήκουν πια στο κράτος, στο Ιόνιο κράτος τελικά. Το 1864 που έγινε η ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, η κρατική περιουσία περιήλθε στο ελληνικό δημόσιο, το οποίο ελληνικό δημόσιο το μοίρασε εις τους Δήμους. Έτσι η Αγία Εκατερίνη βρέθηκε ως περιουσία του Δήμου. Έχει ενδιαφέρον για μας, είναι ένα εμβληματικό μνημείο στην Κέρκυρα, γιατί είπαμε ότι επί ένα αιώνα οι μοναχοί από τον ιδρυτή, τον ιεροδιδάσκαλο Νικόδημο Καροφυλάτο, μέχρι τον τελευταίο ηγούμενο της Μονής, προσέφερε στην παιδεία πάρα πολλοί άνθρωποι, νέοι άνθρωποι της εποχής αυτής, παρακολούθησαν μαθήματα στη Μονή της Αγίας Εκατερίνης. Το εικονογραφικός διάκοσμος, όπως είπαμε, κατά κύριο λόγο ανήκει στον ο Στέφανος Τσανκαρόλος, ο ιεροδιάκονος, ο οποίος ζωγράφησε το μεγαλύτερο μέρος της εικονογραφίας του ναού, δηλαδή την εφαίστεια εικόνα της Αγίας Εκατερίνης, τη μεγάλη δέηση, όλα αυτά είναι έργα του και μερικά άλλα που προστέθηκαν αργότερα, όπως τα βημόθυρα. Είναι βέβαια ένα πάρα πολύ ωραίο σύνολο, και ο Στέφανος Τσανκαρόλος ήταν συμπατριώτης του πρόσφυγας και αυτός και η οικογένειά του από το Ρέθυμνο της Κρήτης. Μάλιστα ο Στέφανος Τσανκαρόλος παρέστη ως διάκονος του μεγάλου πρωτοπαπά
κατά την ημέρα των εγγενείων του ναού της Αγίας Εκατερίνης, ο ίδιος ο Αγιογράφος. Η εικόνα της Αγίας Εκατερίνης, η εφαίστεια εικόνα του ναού, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει δημοσιευτεί επανειλημμένα και από το Βοκοτόπουλο και από άλλους που ασχολήθηκαν με την αγιογραφία στην Κέρκυρα. Βέβαια να πούμε ότι από ένα σημείο και έπειτα για πολλές δεκαετίες εγκαταλείφθηκε ο ναός, ναι. Η Μονή έφτασε σε ένα σημείο τραγικό, μέχρι που προσφάτως ανακαινίστηκε και τώρα είναι στη διακριτική ευχέρεια των τοπικών αρχόντων και του κράτους βέβαια, του δημοσίου, να επαναφέρει την προτέρα κατάσταση και να γίνει ένας τόπος λειτουργικός πια. Ναι. Ήδη η ανακαίνιση του ναού και των κελιών της Μονής έγινε με πάρα πολύ ωραίο και καλό τρόπο, νομίζω, εγώ τουλάχιστον έτσι νομίζω. Ελπίζω ότι και οι εικόνες τις οποίες έχω να τις δω από την ημέρα που μεταφερθήκαν στο φρουρείο. Θα τις δείτε συντηρημένες πλέον. Εγώ θα τις δω συντηρημένες, ναι. Είναι ένα κομμάτι της πόλης που έχει πολύ ενδιαφέρον και για ένα εμβληματικό μνημείο, γιατί χαίρομαι πολύ, γιατί είναι ένα από τα εμβληματικά σημεία και μνημεία της Κέρκυρας που αναπαλαιώθηκε και σώθηκε, γιατί έχουμε το θέμα, ξέρω εγώ, Γυαλινά, έχουμε το θέμα του Φοίνικα, έχουμε τα φρούρια μας, και ιδίως το παλαιό φρούριο, και την Κυριακή διαβάζοντας την εστία, είδα ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και αυτά, το Βρετανικό Νοσοκομείο, που είναι ένα καταπληκτικό χτίριο και ένα χτίριο και η τοποθεσία μονάχα που βρίσκεται είναι καταπληκτική, έχει μια ωραία θέα προς την πόλη και προς το βόρειο μέρος του νησιού, το οποίο επίσης εγκαταλείφθηκε μετά τη συνοδοκορυφή, εγκαταλείφθηκε και αυτό και καταραίει. Ναι, δεν είχε με τη σύνοδο, δεν είχε χρηματοδότηση. Ελπίζω ότι τώρα πάμε σε ένα καλό δρόμο. Να δούμε, εμένα με στενοχωρεί πολύ το θέμα Γυαλινά. Έχω αγωνιστεί, έχουν αγωνιστεί, και γιατί είμαστε μια τριμελής επιτροπή, εγώ, ο Θανάσης ο Μακρής, ο Στάμος ο Βέργης. Όλο το βάρος βέβαια το έχει και ο Θανάσης ο Μακρής και ο Βέργης. Εγώ, όπως βλέπετε, δεν είμαι σε θέση πια να... Προσφέρετε όσο μπορείτε και προσφέρετε πολλά και σε αυτό το στάδιο. Απλώς, μια που αναφερθήκατε στο κτίριο Γυαλινά, να πούμε ότι είναι ένα έργο το οποίο καταλήφθηκε από τον εργολάβο κάποια στιγμή και τώρα εναπόκειται στις ενέργειες που θα κάνουν αρμόδιοι για να συνεχίσει να ο Δήμος, κυρίως, βασικά. Γιατί, κοιτάξτε, πώς εμπλέκεται ο Δήμος στο θέμα Γυαλινά. Το Ίδρυμα Γυαλινά δεν έχει υπηρεσία δική του, δεν έχει, έπρεπε μια υπηρεσία να καλύψει την έλλειψη του, ότι δεν έχει... Ένας φορέας. Και το Υπουργείο Πολιτισμού το έχει δώσει στο Δήμο. Δυστυχώς έγιναν πάρα πολλές καθυστερήσεις, δεν ξέρω γιατί, ούτε ξέρω ποιος φταίει. Ελπίζω ότι η νέα δημοτική αρχή θα βοηθήσει να λυθεί τέλος πάντων αυτό το πρόβλημα. Ναι.
Είναι και οι πίνακες γυαλινά, οι οποίοι τώρα βέβαια φυλάσσονται. Ναι, έχουμε. Έχω και την κλοπή που έχει ναι, γίνει. Έχουμε σχεδόν 600 πίνακες, οι οποίοι είναι σε ένα δωμάτιο του Αναχτώρου. Της Δημοτικής Πινακοθήκης. Προστατευμένα καλά και αυτά. Ευτυχώς και η κλοπή αυτή που είπατε, για να ξέρει ο κόσμος ποια είναι η αλήθεια, αυτή φαίνεται ότι σκηνοθετήθηκε μάλλον. Τώρα από ποιον δεν ξέρω, γιατί αυτός που έκαμε την κλοπή έκλεψε κάτι 8 ασήμαντα έργα, ενώ δίπλα σε αυτά ήταν έργα όπως ένα μέρος από τα έργα που ζωγράφισε ο Γιαλινάς για την πρώτη Ολυμπιάδα. Επίσης ήταν τα δώρα που έκανε και ο Κάιζερ και η Ελισάβετ η Σίση στον Γιαλινά, που ήταν πολύτιμα αντικείμενα, ασημένια, χρυσά, διαμάντια κτλ. Και ήταν δίπλα ακριβώς από εκεί που εκλάπησαν οι 8 πίνακες, οι οποίοι ήταν ασήμαντοι μπρος στο τεράστιο έργο του Γιαλινά,